stage, Mr. Michalis Theodosiou from our community, up and coming singer, very good looking boy, I like myself.
realize. Speedy Gonzalez of the Mizuki, he is an amazing talent. I've known him all his life. He is something very special. He doesn't know it, but I'm telling you that he is. Bravo. Mr. Joe Davis, thank you so much. Thank you, you're very kind. Okay. And please welcome to the stage my one and only brother, Feminist, the original Greek blues man. He danced and bang doing the thing he used to do. Oh yeah. As I was a mother waiting under the hill, I saw him please, please welcome the Chicken Shirts! Patrick said, make some noise! Nothing to do better than that, make some noise, come on! Good, 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 sir. So we are Chicken Shade. My name is Jimmy. I'm a member of staff at Chicken Shade. And for people who don't know who we are a theatre company, an inclusive theatre company. It's been around for about 50 years, coming up to our 50-year anniversary. And we work with people from all walks of life. We work with people from the age of 5 years old all the way up, all the way up to the top. And we create theatre within the community, and we touch community. But Chicken Shade, most importantly, is a home. So I think we should just get to it. Ladies and gentlemen, we are Chicken Shit! Thank you.
Ladies and gentlemen, Othrigos, you have a lovely lady come and join Mr. Christos Nikolopoulos. He's an amazing singer, you may know her from the community. She's had a few songs out, and the latest one is called Amartia, which I think is a Zembekiko, to learn how to do the Zembekiko. So, without further ado, let me introduce the lovely goddess, Angeliki Vara. I'm gonna go back.
Thank you.
Yeah.
τη μουσική. Βάζεις το τέρμα κι άλλα μια γύρω θα την πίνουμε κέρνα. Έχω γιορτή για το εσένα. Έτσι όταν έχω τα όνειρά μου έλα αρένα. Σε κάτι σε καθόλες με τιμώρεις. Αγάπη μου ακούσε να δεις. Παραγνωριστήκαμε, παρόσπιες παραπάνω. Παραγνωριστήκαμε, είναι το μη μου κάνω. Παραγνωριστήκαμε, και τώρα σου πένα μόνο τέμα. Ως εδώ, πάντα. Gentlemen, I'm very proud to present the elite Greek Dutch Show! Oh,
Thank you.
Gracias.
here at Dunbury or go to Corporal Gary. Maybe we do a combination. Thank you. Carolina. Bonsoir. Dunbury. See you again. Βρισκόμαστε λοιπόν, καλοί φίλοι τηλεθεατές, στο τέλος αυτής της θαυμάσιας εκδήλωσης, η οποία άφησε, είμαι σίγουρος, τις καλύτερες εντυπώσεις, και έχω την ευκαιρία να μιλήσω με τον κύριο Χρήστο Νικολόπουλο, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης, θαυμάσιος, όλοι τον γνωρίζουμε, ο οποίος μας κατενθουσίαζε απόψε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στον Οδύνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία στο κανάλι σας. Κύριε Νικολόπουλε, είναι νομίζω μια θαυμάσια ευκαιρία να μας πείτε λίγα λόγια έτσι πώς νιώθετε μέσα σε αυτή τη θαυμάσια ατμόσφαιρα που είδατε, φαντάζομαι, για πολύ αρκετό χρονικό διάστημα εδώ στο Λονδίνο. Ήταν κατάμεστος ο χώρος και ο κόσμος ενθουσιάστηκε. Πώς είδατε εσείς έτσι προσωπικά αυτή την θαυμάσια ατμόσφαιρα? Ναι, πάρα πολύ χαρούμενη ατμόσφαιρα ήταν. Πραγματικά δεν φανταζόμουν ότι θα δω ένα τόσο μεγάλο πρεπές χώρο εδώ πέρα που ήταν γεμάτο από κόσμο. Όταν είπα στους ανθρώπους εδώ, στον κύριο Λάζαρη, μου προτείνα να συμμετέχω στη γιορτή αυτή, δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν σε τόσο απόλυτη τάξη όλα τα πράγματα, οργανωμένα πάρα πολύ. Πραγματικά ήμουν εντυπωσιασμένος. Πώς βρήκατε και είδατε τους καλλιτέχνες οι οποίοι εμφανίστηκαν απόψε εδώ, καλλιτέχνες οι οποίοι ίσως να μην έχουν έτσι μια προέκταση προς την Ελλάδα, αλλά εδώ στο Λονδίνο όμως είναι έτσι αγαπητοί πάρα πολύ? Ναι, αυτό σας είπα, ήταν σαν ένα φεστιβάλ, δηλαδή, είναι σαν ένα πραγματικό φεστιβάλ. Ήταν τραγουδιστές από τη Βουλγαρία και άλλοι Έλληνες τραγουδιστές του πιο νέου είδους του τραγουδιού. Με την Αγγελική Δάρα συμπράξαμε και τραγουδήσαμε πολύ μεγάλες επιτυχίες μου. Πραγματικά ήταν μια πολύ ευτυχής συγκυρία η παρουσία μου εδώ πέρα. Έχετε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την Αγγελική Δάρα, γιατί την είδα στην εκπομπή σας που θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια, η αυλή των χρωμάτων. Πώς πάει? Πάει καλά έτσι? Είστε ενθουσιασμένος? Πώς βλέπετε το ρόλο σας σε αυτή την περίπτωση όσον αφορά ενός παρουσιαστή ο οποίος κατέχει τόσα πολλά όσον αφορά τη μουσική και προσθέτει έτσι ιδιαίτερες, ας πούμε, στιγμές? Ναι, και για αυτό το θέμα, για τη συμμετοχή μου δηλαδή στην εκπομπή στην Αυλή των Χρωμάτων, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Κάνω κάτι το οποίο γνωρίζω πολύ καλά, όπως είπατε κι εσείς, και με την Αγγελική γνωριστήκαμε εκεί. Μάλιστα έχει έρθει 2-3 φορές στην εκπομπή μας και έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Η εκπομπή πάει πάρα πολύ καλά και του χρόνου συνεχίζουμε και θα ξανάρθει η Αγγελική σίγουρα. Προβλέπετε έτσι στο μέλλον καμιά συνεργασία με την Αγγελική ή τι έχετε στα σκαριά προς το παρόν? Ναι, και αυτό θα γίνει για την Αγγελική. Γενικώς κάνω ένα άλλο δίσκο τώρα καινούργιο με διάφορες τραγουδιστές στην Ελλάδα, αλλά εντάξει, δεν είναι και πολύ ελκυστικό τώρα να κάνει κανείς καινούργια πράγματα, γιατί είμαστε σε μια περίοδο πολύ μπερδεμένη με τα μέσα ενημέρωσης, τα ιντερνετικά, τα ψηφιακά κτλ. Και δεν βγαίνουν ολοκληρωμένες δουλειές. Βγαίνουν ένα τραγούδι. Αυτό κάνουμε, αυτό κάνουν όλοι, αυτό κάνω κι εγώ. Τι ήθελε να πει στους Έλληνες και Κύπριους έτσι όσον αφορά το τραγούδι και τι πρέπει να κάνουν έτσι για να απολαμβάνουν αυτά που προσφέρονται προς το παρόν? Ήθελα να τους ευχαριστήσω. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί και δημόσια. Οι Έλληνες του εξωτερικού είναι οι καλύτεροι Έλληνες. Είναι καλύτεροι από εμάς που ζούμε στην Ελλάδα. Και να αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, γιατί το λαϊκό τραγούδι, γιατί το λαϊκό τραγούδι πηγάζει μέσα από τους απλούς ανθρώπους, είναι ένα είδος
που προσφέρει ευχάριστες στιγμές διασκέδασης στον έρωτα, στον πόνο και σε όλα αυτά. Σας πέρα ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, και ήθελα να τους ευχαριστήσω που αγαπούν αυτό το είδος το τραγουδιού. Σας ευχαριστούμε και εσάς που ήρθατε και μας χαρίσατε έτσι ωραίες παινιές και καλό γυρισμό πίσω στην πατρίδα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα χάσω την ευκαιρία να μιλήσω με την αγαπημένη μου, την Αγγελική Δάρα, που την αγάπησα πολύ μέσα από τα τραγούδια της, αλλά γνωρίζοντας την, μπορώ να πω ότι ναι, αναπτύσσεται πιο πολύ η αγάπη μου για σένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη μου. Είσαι καλά. Καλησπέρα και στο Hellenic TV, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Mm. Πώς πέρασες σήμερα? Σε θαυμάσαμε ιδιαίτερα σένα. Κοίταξε, όλα τα παιδιά κάνανε καλή δουλειά, ιδιαίτερα και ο Χρήστος Νικολόπουλος, η παρουσία του ήταν εξαιρετική, αλλά εσύ όμως μας χάρισες έτσι ιδιαίτερες τιμές. Η μεγαλύτερη τιμή για μένα, για μένα αυτό το Go Greek ήταν πολύ διαφορετικό. Είναι το πρώτο μετά τον COVID, μετά από την πανδημία που περάσαμε. Χάρηκα τόσο πολύ που είδα τόσο κόσμο, αλλά για μένα ήταν διαφορετικό για άλλο λόγο. Θεωρώ ότι σε ό,τι κάνω, και ό,τι και να έχω κάνει μέχρι τώρα, ήταν τρομερά μεγάλη τιμή που είχα έναν θρύλο, ένα legend του ελληνικού τραγουδιού δίπλα μου, που με εμπιστεύτηκε, όπως είπε, γνωριστήκαμε στην εκπομπή, που τραγούδισε τραγουδιά του, που έπαιξε μαζί μου. Και δεν ξέρω, είναι, καταρχήν είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, όσο τον γνωρίζεις ακόμα περισσότερο. Ήταν μεγάλη μου τιμή. Για μένα ήταν ένας σταθμός στην καλλιτεχνική μου πορεία αυτό. Ναι. Και το είχα δίπλα μου αυτόν τον άνθρωπο που έχει τόση μεγάλη ιστορία, ναι, και κρατάει βασικά την ιστορία του ελληνικού τραγουδίου στα χέρια του. Πάντως, από ό,τι μας έωσε να καταλάβουμε, μπορεί να υπάρξει μια συνέχεια και μια καλή συνεργασία. Πρώτα Θεός και να είμαστε καλά, σίγουρα θα υπάρξει. Πρώτα Θεός και να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά και οι δυο και. Σίγουρα. Σίγουρα. Εγώ μόλις τώρα κυκλοφόρησα την Αμαρτία. Ναι. Α, θα σε ρωτούσα. Κυκλοφόρησε μόλις χθες. Ναι. Είχαμε ένα πρόβλημα στο YouTube και χρειάστηκε το βίντεο να ξανακατέβει και να γίνει ξανά επαναπρεμιέρα. Έγινε κάτι με την εικόνα του βίντεο κλιπ που το εντοπίσαμε. Κυκλοφόρησε μόλις χθες. Μπείτε μέσα, κάντε like, comments, ναι, αγαπήστε το. Είναι το νέο μου ζεμπέκικο. Και πρώτο Θεός, πάρα πολύ σύντομα θα έρθει κι άλλο. Μπράβο, δεν ξέρω ποιο το χέρι θα είναι. Μπορεί και να είναι, γίνε βενό. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για όσα κάνεις και εγώ την αμαρτία. Εγώ την υποστηρίζεις. Ναι, την υποστηρίζω. Είναι αμαρτία για τους αμαρτωλούς, Βασίλη, είναι για μας. Είμαι κι εγώ αμαρτωλός. Είμαι αμαρτωλός κι εγώ. Είμαστε αμαρτωλοί. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά γιατί είσαι πάντα δίπλα μου. Και το εκτιμώ πάρα πολύ. Πάντα, αυτό. Πάντα. Το θα ξέρω. Είναι δίπλα σου, ναι. Το ξέρω. Και εσύ και το Hellenic TV και είμαι τα πάντα. Είμαι δίπλα σου γιατί είσαι μια καλλιτέχνης η οποία δίνεις στον εαυτό σου, αγαπάς αυτό που κάνεις και είσαι ειλικρινής και σε αγαπώ. Και εγώ σε αγαπώ. Σας εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και... από εμάς λοιπόν, φιλάκια, περάσαμε καταπληκτικά. Ναι. Και να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου νύχτα. Καλή νύχτα. Και εγώ. Thank you.